Bénis ton nom, du bon et du star, Samanche, Kadako, Kosakirio, Sabon, Nuriporia, Libra, Sabigabi, Vipshuse, οι μαθητές είχαν φύγει στην πόλη για να αγοράσουν τρόφιμα και καθώς είδε μια Σαμαρίτιδα που ήρθε στο πηγάδι για να ντύσει νερό, τη ζήτησε να του δώσει να πει. Ξαφνιάστηκε η γυναίκα και μόνο που την μίλησε, διότι ήταν γνωστή η έκτα μεταξύ Ιουδαίων και Σαμαριτών. Ωστόσο, ο Κύριος δεν ήθελε το νερό μόνο για να ξεδιψάσει, ζητούσε ευκαιρία να μιλήσει για κάποιο άλλο νερό. Γι' αυτό και της είπε, «Εάν γνωρίζεις την δωρεάν που δίνει ο Θεός στους ανθρώπους και ποιος είναι εκείνος που σου λέει τώρα, δώσ' μου να πιω, εσύ θα το ζητούσε και θα σου έδινε ίδωρο, νερό τρεκούμενο που δεν στερεύει ποτέ». Απόρρισε η γυναίκα, «Κύριε, ούτε δοχείο έχεις για να ζήσεις νερό, αλλά και το πηγάδι είναι βαθύ. Από πού λοιπόν έχεις αστήρευτο νερό?» Αλλά ο Κύριος δεν νοούσε το νερό του πηγαδιού και της το εξήγησε. «Όποιος πίνει από το νερό αυτό θα διψάσει πολύ. Εκείνος όμως θα πει από το νερό που θα του δώσω εγώ, δεν θα διψάσει ποτέ στον αιώνα, αλλά το νερό που θα του δώσω θα κρατηθεί μέσα του σε φυγάδι ύδατος χαλουμένου η ζωή αιώνιων. Πηγή νερού που δεν στερεύει, αλλά θα αναβλύνει να φεγά και θα τρέχει πάντοτε για να του μεταγγείλει η ζωή αιώνια». Εντυπωσιαμένη η γυναίκα ζήτησε να λάβει από το αστήρευτο αυτό νερό, χωρίς όμως να έχει καταλάβει περί τίνους πρόκειται. Ο Κύριος, ο Σίδωρος, δεν νοούσε το τρεχούμενο νερό κάποιας πηγής. Ο ίδιος το ονόμασε δωρεάν του Θεού και έτσι απεκάλυψε την πνευματική του διάσταση. Άλλοτε, σε άλλο σημείο, ο Ιερός Ευαγγελιστής εξηγεί σαφώς ότι το ζώο ίδωρο αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα, το οποίο μεταδίδει ζωή, φως, δύναμη και αλήθεια. Πρόκειται λοιπόν για την χάρη του Αγίου Πνεύματος, που σαν πνευματικό νερό καθαρίζει, δροσύνει, παρηγορεί και ζωπεί τις ψυχές, χωρίς να στερεύει ποτέ. Αυτό το ίδωρο το ζώο είναι που ξεδιψά την ψυχή μας και ικανοποιεί όλες τις επιθυμίες της για δόξα, ευτυχία και αληθινή γνώση. Αυτό δε το ζώο ίδωρο μπορούμε να το γευθούμε μόνο μέσα στην εκκλησιαστική ζωή, με τη συμμετοχή μας στα Άγια Μυστήρια και στην κοινωνία αγάπης με τους αδερφούς μας. Ωστόσο, υπάρχει και κάποια βασική προϋπόθεση για να καταστεί η καρδιά μας δεκτική στη δωρεά του Θεού, να μετανοήσουμε. Εις τη μετάνοια οδήγησε ο Θεάνθρωπος και τη Σαμαρίτιδα και εις απεκάλυψε κάπως τις παρακτροπές και την αμαρτωλή ζωή που ακολουθούσε μέχρι τότε. Της μίλησε για την ευαρεστημετρία στο Θεό και τέλος επεκάλυψε τη μεγάλη αλήθεια ότι αυτός ήταν ο Μεσσίας Χριστός και προδοκούμε να το συναντήσει. «Εγώ ημίν ο λαλόν σύντης», είπε. Σαν έβγαλε τότε φτερά στα πόδια της η γυναίκα εκείνη, έτρεξε στην πόλη για να γίνει την άφηξη του Μεσσία και να καλέσει και άλλους να τον γνωρίσουν. Στο μεταξύ επέστρεψαν οι μαθητές και έφεραν στον Κύριο τροφή. Εκείνος όμως δεν τον απασχολούσε το υλικό φαγητό. Είπε, «Εμών βρώμα εστίν αφιόν το θέλημα του πέψαντός με και τελειώσω αυτού το έργο. Δικό μου φαγητό που με χορταίνει και με τρέφει να κάνω πάντα το θέλημα εκείνου που με απέστειλε στον κόσμο και να ολοκληρώσω το έργο του, το οποίο είναι η σωτηρία των ανθρώπων». Αυτή την πτήση η σωτηρία δέχτηκε
όχι μόνο εις Σαμαρίτιδα, αλλά και εις υπαρατριώτες της. Διότι πολλοί των Σαμαριτών επίστευσαν εις Αυτόν για τον λόγο της γυναικός. Μάλιστα παρεκάλεσαν τον Κύριον Ιησού να μείνει μαζί τους. Πράγματι ο Χριστός έπνεε και δύο μέρες κατά το διάστημα αυτό, όλο και περισσότεροι πίστευσαν σε Αυτόν. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη ικανοποίηση για τον Κύριον, να εκτελεί το θέλημα του ουρανίου Πατρός και να βλέπει ψυχές να μετανοούν και να οδηγούνται σωτηρία. Γι' αυτό και η φυσική πείνα δεν τον απασχολούσε εκείνη την ώρα. Ήταν απορροφημένος το έργο για τη σωτηρία των Σαμαριτών. Πόσο απέχουμε εμείς που φροντίζουμε με σχολαστικότητα τη διατροφή μας και μάλιστα προσέχουμε ιδιαίτερα να τρώμε υγιεινά και απολαυστικά φαγητά. Μακάρι να δείχναμε ανάλογη φροντίδα για την πνευματική μας τροποδοσία, για τη μελέτη του Λόγου του Θεού και την εφαρμογή του στη ζωή μας. Μακάρι και εμείς να έχουμε αυτό το σφοδρό πόθο που εκφράζεται στην Κυριακή προσευχή με το γεννηθήτο το θέλημά σου, ώστε αυτό να είναι η τροφή και η απόλαυσή μας. Το πώς δηλαδή θα εφαρμόζουμε το θέλημα του Θεού και θα εργαζόμαστε ώστε να σώζονται πολλές ψυχές και να δοξάζεται το όνομα του Τριαδικού Θεού. Μεταφόρου